Οι διαδηλωτές, να σας πω ότι καταγγέλουν πλέον και τη χρήση αυτόματων όπλων από την πλευρά των δυνάμεων ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή, που βρίσκονται στο κέντρο του Κιέβου, με αποτέλεσμα, όπως λένε, να υπάρχουν τόσο σοβαρά και τόσο πολλοί τραυματίες. Είναι μια εικόνα σύγχυσης, όπως αντιλαμβανόμαστε, διότι είναι σε πλήρη εξέλιξη εδώ και περίπου μία ώρα αυτός ο νέος γύρος αιματηρών συγκρούσεων. Η εκεχηρία, να το υπενθυμίσουμε, έσπασε μετά από λίγες ώρες, ουσιαστικά διήρκησε μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας ακριβώς. Όλα ξεκίνησαν, φαίνεται, σε αυτό να συγκλίνουν τουλάχιστον οι αναφορές, όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να αποθήσουν αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε συγκεκριμένα σημεία της πλατείας. Από εκεί φαίνεται να ξεκίνησαν αυτά τα νέα επεισόδια που έχουν οδηγήσει έως τώρα και σε πολλούς τραυματισμούς. Τους έχουμε δει ζωντανά στις οθόνες μας, ενδεχομένως και σε απώλειες ζώων, όπως τουλάχιστον αναφέρεται. Πριν ξεκινήσουν αυτές οι συγκρούσεις, ο αριθμός των θυμάτων είχε ήδη φτάσει στους 28, να υπενθυμίσουμε, και 287 άνθρωποι εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Αυτοί οι αριθμοί φαίνεται ότι έχουν αλλάξει, δυστυχώς έχουν αυξηθεί. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που περιμένουμε και κάποιο νεότερο από το μέτωπο της διπλωματίας. Ακριβώς. Διότι στο Κίεβο βρίσκονται οι Υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας, Γαλλίας και Πολωνίας σε ένα γύρο διαπραγματεύσεων, όπως περιμένουμε, διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Όλα αυτά δεν ξέρω κατά πόσον πλέον μπορούν να γίνουν παράλληλα με τις εικόνες που παρακολουθούμε και μέχρι να καταλήξουν κάπου σε τι απολογισμούς θα έχουμε φτάσει. Ούτως ή άλλως, αν δει κανείς τις φωτογραφίες, τις εικόνες πριν και μετά, να το πούμε έτσι, της πλατείας Ανεξαρτησίας, και νομίζω μπορούμε να δούμε μια χαρακτηριστική φωτογραφία, Άννα, θα καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί τα τελευταία 24 ώρα. Αυτή είναι η φωτογραφία που μας περιγράφεις, Λίδα. Ναι. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό ότι το κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο, να θυμίσουμε, οι σταθμοί του μετρό δεν λειτουργούν, δεν μπορεί εύκολα κάποιος να προσεγγίσει ή ακόμη και να απομακρυνθεί. Είναι η μέρα με τη νύχτα, θα μπορούσε να πει κανείς. Και όλα αυτά σε πλήρη εξέλιξη. Παρακολουθούμε και τις πληροφορίες που μέσω διαδικτύου φτάνουν από το Κίεβο, διότι επίσημες ενημερώσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχουν. Γιατί μόνο καταρχήν δίνονται με το σταγονόμετρο, από την άλλη είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις, οπότε είναι πολύ προσεκτικές και οι όποιες ενημερώσεις βγαίνουν επίσημα από τις αρχές, αλλά είναι και συγκεχημένη η εικόνα, έτσι. Είναι εμπόλεμη ζώνη τελείως. Και ελέγχονται βεβαίως οι πληροφορίες που δίνονται από όλες τις πλευρές, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Ουκρανίας υπάρχουν πολλές. Κοιτάξτε εδώ τώρα, πάλι βλέπουμε καπνούς, κάπου έχει μπει φωτιά. Είναι ελεγχόμενες όλες οι πληροφορίες που φτάνουν, αφού δεν είναι από ανεξάρτητες πηγές, παρά μόνο από τους απεσταλμένους των μέσων ενημέρωσης που είναι εκεί και